Να λοιπόν που τον πετύχαμε τον Κώστα Πολυχρονόπουλο να βρίσκεται καθοδόν για διάφορες διατυπώσεις. Είναι κοινωνική κουζίνα άλλος άνθρωπος. Ένα ταξίδι αλληλεγγύης λοιπόν για τους πρόσφυγες στα σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί. Είναι ο άνθρωπος και η ομάδα που συνήθως αγκαλιάζει την κοινωνική κουζίνα άλλος άνθρωπος, άνθρωποι σαν και εμάς δηλαδή, όχι κάτι σταθερό πάντα, που όταν η οικονομική κρίση και η ανέχεια χτυπούσε τη χώρα μας τα πρώτα μνημονιακά χρόνια, ήταν εκεί για να μαγειρέψει για όλους μας ένα πιάτο φαγητό για όποιον το είχε ανάγκη, με ένα χαμόγελο και ζεστή καρδιά λοιπόν. Γι' αυτό και η κοινωνική κουζίνα έχει κάνει αίσθηση και τώρα θα φτάσει μέχρι τα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουκρανία για να μαγειρέψει για τους πρόσφυγες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην όλη την όμορφη Νάξο. Καλή Σαρακοστή σε όλη την όμορφη Νάξο. Επίσης, Κώστα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε, γιατί είσαι στο τρέξιμο από ό,τι έχω καταλάβει από το πρωί. Ναι, στο τρέξιμο. Τώρα είμαι στις διατυπώσεις με τα χαρτιά και το φορτηγό που θα έρθει να γεμίσει. Ένα διαξονικό θα πάρουν και θα γεμίσει τίγκα με τρόφιμα, ανθρωπιστική βοήθεια, γάλατα, σεριέτες, ό,τι μπορεί να χρειαστεί. Τα καζάνια μου βέβαια. Οι μαρμίτες που γεμίζουν με αγάπη πάντα. Και προσφέρονται. Με ζεστό φαΐ. Πόσο δύσκολο είναι, Κώστα, να το πετύχετε αυτό, γιατί είναι η κατάσταση δύσκολη, είναι εμπόλεμη η κατάσταση από την άλλη πλευρά. Πρόσφυγες φτάνουν κατά χιλιάδες, έχουν φτάσει ήδη τα 2 εκατομμύρια στις περιοχές αυτές. Πόσο δύσκολο είναι να γίνουν οι διατυπώσεις αυτές και να φτάσετε στην ώρα σας? Η δυσκολία είναι για τους ανθρώπους αυτούς που περπατάνε χιλιόμετρα για να νιώσουν ασφαλείς αυτοί και τα παιδιά τους. Οπότε για μας δεν είναι τίποτα. Είναι ταλαιπωρία, είναι μόνο μια μικρή ταλαιπωρία. Δεν με αποσχολεί καθόλου. Να το φτιάξουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, είναι γραφειοκρατικά τα πράγματα. Βρίσκουμε γνωστούς, άγνωστους, ηλικιούς, δεμένους και κάνουν ό,τι μπορούν για να τα βγάλουμε γρήγορα. Θα φύγουμε. Ό,τι και να είναι, 15 του μήνα θα μην φύγουμε. 15 του μήνα και θα μείνετε για μία εβδομάδα στα σύνορα. Μία εβδομάδα ακριβώς. Mm-hmm. 22 θα επιστρέψουμε. 22 επιστρέφετε λοιπόν πίσω στην Ελλάδα, 15. Όχι μόνο επιστρέφουμε, θα αφήσουμε και τις κατσαρόλες μας εκεί. Mm-hmm. Γιατί και τους δείχνουμε και πώς μαγειρεύουν για μεγάλες ποσότητες, να μην ταλαιπωρούνται και να κάνουν μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ότι θα πάτε να μαγειρέψετε, έχετε και σκοπό να εκπαιδεύσετε, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, τους ανθρώπους εκεί για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και μετά αφού φύγετε εσείς. Ακριβώς. Εξάλλου ο άλλος άνθρωπος αυτή είναι. Δεν θα το κάνουμε εμείς, θα το δείξουμε και να το κάνουν και άλλοι άνθρωποι παντού. Κώστα, βρίσκεσαι παντού στην Ελλάδα όπου χρειαστεί μαζί με τους εθελοντές που πλαισιώνουν αυτή την κοινωνική κουζίνα που έχουμε αγαπήσει όλοι. Μια κοινωνική κουζίνα γεμάτη καρδιά και αγάπη στην πραγματικότητα. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στα νησιά όταν ήταν το προσφυγικό, τώρα στην Ρουμανία. Πιο παλιά ήταν στην Ιταλία, στην Περούτζια με το σεισμό και πιο παλιά ήταν παντού. Όπου υπάρχει ανάγκη. Όπου υπάρχει ανάγκη. Η γειτονιά μας είναι, ο πλανήτης είναι μια μεγάλη γειτονιά, ξέρεις. Για μένα εγώ έτσι το βλέπω. Έτσι ακριβώς είναι. Και γειτονάς μου είναι ο καθένας που μένει σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς από απόσταση, αν χρειαστεί να στείλουμε κάποια πράγματα, δηλαδή υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορούμε να βοηθήσουμε? Ναι, μεγάλο Αλεξάνδρου 109 στο κεραμικό. Mm-hmm. Μπορείτε να κάνετε παραγγελία από οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και να μας τα στείλει εκεί πέρα. Όποιος θέλει να στείλει χρήματα, δεν θέλει να μπλέξει με σούπερ μάρκετ, υπάρχει ένα PayPal του άλλου ανθρώπου, θέλει και εκεί χρήματα. Αυτά. Άρα μπορούμε να βοηθήσουμε και από απόσταση, δεν είναι κάτι που είναι αποκλειστικά για τις κοντινές περιοχές σε εσάς, εκεί στην Αθήνα. Μα ούτως ή άλλως βοηθάει όλους τους πλανήτες σχεδόν. Εμένα μου στείλανε τρόφιμα τώρα από την Αυστραλία σήμερα. Κάνα παραγγελία μέσα στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό και ο πλανήτης είναι τελικά μια γειτονιά. Είδες πόσο απλό είναι. Μια γειτονιά. Το ίντερνετ έχει καλά, έχει κακά, αλλά έχει και πάρα πολλά καλά. Έτσι ακριβώς είναι. Μου έκανε εντύπωση, Κώστα, ότι μέσα στα πράγματα που έχεις στο Facebook της κοινωνικής κουζίνας, ο άλλος άνθρωπος ανακοινώσει ότι χρειάζονται, που μπορούμε να παραγγείλουμε και να έρθουν εκεί σε εσάς, Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε ένα σούπερ μάρκετ, έχεις βάλει γατοτροφές και σκυλοτροφές. Επίσης. Βέβαια, γιατί όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, όπως βλέπουμε και αυτά που βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι ότι μαζί με τα παιδάκια. Στα πράγματα τους έχουν το γατάκι, το σκυλάκι τους, το οποίο το παίρνουν μαζί τους. Οπότε και αυτά χρειάζονται τροφή, ξέρεις, έτσι. Βέβαια. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό οι φωτογραφίες που είδαμε τουλάχιστον να φεύγουν όλοι με τα κατοικίδια τους αγκαλιά και να περνούν τα σύνορα. Επίσης, κάτι που θα έπρεπε ίσως να πούμε είναι ότι εκτός από το φαγητό, εκτός από τα τρόφιμα για τα κατοικίδια κτλ., υπάρχουν και άλλα πράγματα χρηστικά που ίσως να μην το σκεφτόμαστε, γιατί σκεφτόμαστε το φαγητό όπως πάνες. Όπως πάνες, όπως βροχικά γάλατα, όπως πιπίλες, όπως μπερό, όπως σερβιέτες και είδη καθαρισμού για τις γυναίκες. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι περπατάνε χιλιόμετρα, έτσι.
Βέβαια. Και κάνει τσόφο. Έχει απίστευτο κρύο, είναι καμία σχέση με τα δικά μας εδώ τα δεδομένα που εντάξει, μόνο με την ελπίδα λίγο έτσουξε το κρύο και καταλάβαμε πώς είναι πάνω κάτω. Είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν ξέρω αν θες να... Αυτό που ζήσαμε εμείς να το ζουν αυτοί οι συνέχεια, έτσι. Βέβαια. Πώς νιώθεις για αυτή τη διαδικασία, πώς είναι ο κόσμος, έχουν μαζευτεί εθελοντές, πόσα άτομα θα φτάσετε στην Ρουμανία στα σύνορα? Δεν θέλω να πω υπερβολές, αλλά τουλάχιστον 100 άτομα θα είμαστε. 100 άτομα. Έχουμε να βλέπουμε ένα πουλμανάκι, ένα πουλμαν 60, έχουμε ένα βανάκι 10, έχουμε 2-3 αυτοκίνητα και είναι και άνθρωποι που θα έρθουν από μόνοι τους. Οπότε πάει πολλοί κόσμος για την, να μαγειρέψει και να μοιράσει και πράγματα εκεί. Άλλοι άνθρωποι παντού. Άλλοι άνθρωποι παντού, άλλος άνθρωπος που έχουμε ανάγκη είναι ο άλλος μας εαυτός που τον ξεχνάμε και καλό είναι να βγαίνει στις καλές, στις περιπτώσεις που χρειάζεται τελικά. Νομίζω μακάρι ότι... να βγαίνει πιο συχνά για να μην υπάρχουν, να μην βγαίνει μόνο στις ανάγκες. Και να μην βγαίνουν οι αυτοί άλλων, να υπερτερούν οι δικοί μας δηλαδή. Έτσι. Το εύχομαι από καρδιάς Κώστα να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο για να σε αφήσω κιόλας για να τρέξεις. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δύο πράγματα μόνο, γιατί είδα πάρα πολλά πράγματα τώρα αυτόν τον καιρό. Mm-hmm. Δεν φταίνει, ο Ρώσικος λαός και ο Ουκρανικός λαός δεν φταίνει σε τίποτα. Οπότε εμείς ούτε βρίζουμε, ούτε κάνουμε προβολοκισμό σε Ρώσικα παιδιά που πάνε στο σχολείο επειδή οι πολιτικοί κάνουν αυτό που κάνουν, αλλά ούτε και στα Ουκρανικά παιδιά. Mm-hmm. Γιατί δεν φταίνουν αυτοί. Μην πέφτουμε στο τρυπάκι τους. Δεν μας φταίνουν αυτοί. Οι πολιτικοί είναι αυτοί που το κάνουν αυτό. Όχι εμείς, οι απλοί άνθρωποι. Εμείς είμαστε τα πιόνια τους. Και τα πιόνια τους πρέπει να είμαστε ενωμένα για να μην μας διασπάνε. Μην κάνουμε επιθέσεις λοιπόν σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ζουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν φταίνει σε τίποτα. Αυτό μην το ξεχάσουμε ποτέ να το κάνουμε. Και νομίζω ότι είναι κάτι που πηγαίνει σε κάθε λαό, σε κάθε σύραξη που υπάρχει, έτσι. Ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Το αντίθετο. Πολλά να μας ενώσουν έχουμε. Μόνο να ενώσουμε έχουμε. Μόνο να ενώσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Κώστα, θα παρακολουθούμε την πορεία της κοινωνικής κουζίνας ο άλλος άνθρωπος μέχρι να φτάσει στην Ρουμανία και θα είμαστε από κοντά. Να ευχηθώ καλή δύναμη στην προσπάθεια αυτή και να πάνε όλα καλά. Αυτό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φιλιά και πολλά. Φιλιά και από εμάς. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε.